tonight. I feel so wonderful tonight. The moon is shining outside. We stand still, both are storming. This night, the lights are so magical tonight. Can feel the love dancing in and out of our bodies. I feel so wonderful tonight. I feel the love inside my heart. I see the fire in your eyes. Φίλες και φίλοι, καταλάβατε βεβαίως και από το τραγούδι ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Με μεγάλη χαρά να καλησπερίσουμε εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση τον Μεσχέ Μινιμάλ. Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη, Μεσχέ Μινιμάλ. Καλησπέρα σας. Καλημέρα, ακόμα είναι νωρίς. Καλημέρα από Αθήνα. Δεν σας άκουσα. Μ' ακούτε? Πάρα πολύ καλά. Καλημέρα από Αθήνα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας περιμένουμε τώρα την Παρασκευή για μια συναυλία με την Ανδριάννα Μπάμπαλη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα ακούσουμε σε αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, η συναυλία η οποία ήταν αρχικά δομημένη έτσι ώστε να είναι και ο Δάκης μαζί μας. Δυστυχώς για λόγους υγείας, τα οποία δεν είναι ευτυχώς πολύ σημαντικός λόγος, δεν θα καταφέρει να είναι ο Δάκης μαζί μας, αλλά είναι το άλλο μισό σχεδόν του σχήματος, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, και θα ακούσουμε ένα project που λέγεται Erotica Project, που γεννήθηκε παράλληλα με την κυκλοφορία του προηγούμενου μου άλμπουμ, το Ερώτικα, όπου συμμετείχαν μέσα και η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Δάκης, και χτίστηκε ένα σχήμα πάνω στους ήχους της δεκαετίας του 60 και του 70 και του 80 όμως, μεταξύ των τριών μας, εμού, του Δάκη και της Ανδριάννας. Τώρα θα συνεχίσουμε σε αυτό και θα προσθέσω και κάποια άλλα νέα κομμάτια από το τελευταίο μου άλμπουμ, από το κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι που ακούσατε κιόλα, από το Ιστέρια, και γενικότερα θα είναι ένα ταξίδι σε αυτήν τη δεκαετία πάλι. 60, 70, θα αφήσουμε λίγο εκτός τα 80. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα ακούσουμε εκτός από δικά σας τραγούδια και τραγούδια άλλων συνθετών. Ναι, ναι, θα ακούσουμε και τραγούδια άλλων συνθετών. Θα ακούσουμε με Πλέσα, Μαμαγκάκι, Ξαρχάκο, αυτά τα πράγματα. Αυτή λίγο πολύ είναι και επιρροές σας που είχατε ως παιδί, ας πούμε, ως νέος καλλιτέχνης. Όχι, όχι, όχι. Σαν παιδί είχα άλλες, άλλες επιρροές, γιατί είμαι και μικρότερης γενιάς. Απλά όταν βρέθηκα κάποια στιγμή στο Βερολίνο για ένα άλλο project, εντελώς διαφορετικό, νοστάλισα την ελληνική γλώσσα και οδηγήθηκα σε αυτά τα μονοπάτια βλέποντας κυρίως ταινίες του ελληνικού παλιού κινηματογράφου και τα soundtracks τα οποία συνόδευαν αυτές τις ταινίες. Οπότε δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα τέτοιο ήχο και έτσι δημιουργήθηκε το Ερώτικα. Το Ιστέρια έχει άλλες επιρροές, περισσότερο από τόσο και από την Ανατολή μάλλον και από τη Δύση, αλλά πάλι βασίζεται στην ενορχίστρωση και στον αναλογικό ήχο του 60 και 70. Το γεγονός ότι ασχολείστε με ένα είδος μουσικής που είναι ίσως δύσκολο κάποιος να του δώσει μια ταμπέλα να το προσδιορίσει, έχει και ηλεκτρόνικα, έχει και pop, κάποιοι το λένε indie pop, είναι τέλος πάντων ένα είδος μουσικής που πραγματικά στην Ελλάδα ίσως να μην έχει το κοινό που θα περιμέναμε, ίσως να μην είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ήταν έτοιμος στην αρχή να ακούσει, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να πείσετε κάποιους ανθρώπους να σας εμπιστευτούν, να κάνετε το ξεκίνημά σας, να βρείτε κάποια εταιρεία, κάποιο παραγωγό. Γιατί τέτοια ακούσματα, ας πούμε, εγώ θυμάμαι που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό
σε μια άλλη δεκαετία του Stereo Nova κάπως να εξελίσσονται έτσι. Εντάξει, ναι, η Stereo Nova ήταν αρκετά περισσότερο πιο ηλεκτρονική. Mm-hmm. Αποτελεί επιρροή μου η Stereo Nova. Ήταν μπάντα της γενιάς μου, οπότε τους παρακολουθούσα και ήμουν μεγάλος φαν. Εγώ έχω λίγο περισσότερο αναλογικό ήχο, τουλάχιστον στις τελευταίες τρεις δουλειές. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί από την αρχή είχα στο μυαλό μου ότι αυτό που κάνω απευθύνεται σε λίγο κόσμο, οπότε δεν περίμενα να γίνει κάποιο μπαμ και να δεχτώ σε ένα όνομα το οποίο θα επηρεάσει, ξέρω εγώ, τη μουσική σκηνή της χώρας. Ήξερα ότι αυτό απευθύνεται σε λίγο κόσμο και σιγά σιγά θα μου άρεσε ο κόσμος να το γνωρίσει και να το αγαπήσει. Ακόμα και τώρα που είναι περισσότερο δημοφιλές, απευθύνεται επίσης σε λιγότερο κόσμο. Αλλά αυτό δεν είναι και κακό, είναι και καλό, είναι λίγοι και καλοί. Το γεγονός βεβαίως ότι έχετε fans και στο εξωτερικό. Αυτό πώς λειτουργεί? Ας πούμε, οι δίσκοι σας πουλάνε ίσως περισσότερο κάποιοι στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι περισσότερο στην Ελλάδα? Έχει να κάνει ότι μάλλον η μουσική μου είναι σε εισαγωγικά international, λόγω και της γλώσσας όπου χρησιμοποιώ τα αγγλικά στα περισσότερα, σχεδόν στα μισά από τα κομμάτια μου. Οπότε πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και η μουσική βιομηχανία και η μουσική μπορεί να ταξιδέψει από ένα stream store όπως το Spotify, το YouTube σε όλο τον κόσμο, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που, όπως εδώ στην Ελλάδα, ψάχνονται με τη μουσική, στο εξωτερικό ακόμη περισσότερο, και είναι ακούσματα που είναι και πιο κοντά και σε αυτούς. Οπότε είναι ακόμη πιο εύκολο να τα αγαπήσουν και να τα κάνουν και δικά τους ακούσματα. Τώρα αναφερθήκατε... Για ένα περίεργο λόγο υπάρχει και πάρα μεγάλη ανταπόκριση και στην Τουρκία. Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία άλμπουμ έχουν αρκετά δημοφιλή. Αναφερθήκατε σε κάποιες πλατφόρμες. Η αλήθεια είναι ότι πληκτρολογώντας στο YouTube κάποιος μπορεί να βρει τα τραγούδια σας, να ακούσει, τα έχετε ανεβάσει και εσείς ο ίδιος στο κανάλι σας στο YouTube αρκετά κομμάτια. Αυτό, ότι μπορεί δηλαδή κάποιος να ακούσει και τον πρώτο σας δίσκο που ήταν πριν, έχει 10 χρόνια και παραπάνω που έχει βγει. Αυτό σας ευχαριστεί? 13 χρόνια. Σας ευχαριστεί, σας προβληματίζει ότι υπάρχει ελεύθερη η μουσική σας στο διαδίκτυο, ή έχετε ανησυχείτε για τα δικαιώματα? Δεν σας άκουσα, άκουσα την ολοκλήρωση της. Λέω, ανησυχείτε για τα δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως να μην πληρώνεστε, ή σας ευχαριστεί ότι η μουσική σας υπάρχει ελεύθερη στο YouTube και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να την ακούσει? Όχι, δικαιώματα αποδίδονται κανονικά. Αυτές οι εταιρείες είναι σοβαρές. Είναι, δηλαδή, ίσως να μην είναι αυτά που πρέπει, αλλά πλέον η μουσική βιομηχανία, αυτή η μουσική βιομηχανία, και με αυτή θα πρέπει να πορευτούμε. Εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σαν δημιουργοί, συνθέτες, μουσικοί, παραγωγητές, ερμηνευτές, είναι μέσα από οργανισμούς συλλογικής τέχνης να πετύσουμε μεγαλύτερα ποσοστά. Ιδιαίτερα για τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες όπως είμαι εγώ, που έχω και τη δική μου αρχή και το χειρίζομαι, εγώ έχω ένα income, ένα έσοδο μεγαλύτερο από αυτό που έχει ένας καλλιτέχνης που είναι σε μια εταιρεία, οπότε και δεν είναι λίγο, είναι πλέον σοβαρό. Ωστόσο, πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει το περιθώριο να αποδώσουν αυτές τις πλατφόρμες περισσότερα χρήματα, και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Βέβαια, κινείται αργά, αλλά όλα αυτά τα πράγματα τα καλά που πρέπει να γίνουν κινούνται αργά. Όπως είπαμε, την Παρασκευή θα είσαι Θεσσαλονίκη, θα δώσετε τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικού με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Τώρα που είμαστε στην εποχή που έχουν χαλαρώσει τα μέτρα για την πανδημία, πώς βλέπετε, ο κόσμος ανταποκρίνεται? Επειδή είχε στερηθεί τον πολιτισμό και την τέχνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα έρχεται για να ψυχαγωγηθεί ή είναι κουμπωμένος? Ο κόσμος που διψάει και θέλει να δει, έρχεται και είναι ενθουσιασμένος, αγκαλιάζει. Δηλαδή, ήδη οι πρώτες παραστάσεις που κάναμε ήταν αρκετά πετυχημένες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν έχουν χαλαρώσει πλέον τα μέτρα, γιατί στις τελευταίες
μία ή δύο εβδομάδες νομίζω ότι πάει, άρχισε μια ανησυχητική κατάσταση. Δυστυχώς. Ελπίζω ο κόσμος να... Ναι, ελπίζω ο κόσμος να τηρεί τα μέτρα που είναι πολύ βασικό για μένα να εμπολιστεί έτσι ώστε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και να καταπολεμήσουμε αυτό τον ιό. Νομίζω ότι είμαστε προς το τέλος, αλλά θέλει την προσοχή πάλι. Πάντως και τώρα που είδα το εξώφυλλο από το Ιστέρια, αλλά και από το βίντεο κλιπ που είδαμε με τη Rosie Blue, θυμίζεται λίγο τον Demi Russo με τις ενδυματολογικές σας επιλογές. Ήταν ήδη ο Demi Russo, ο οποίος είναι και ξάδερφος του Δάκη. Ήταν, ναι. Μάλλον, γιατί έχει φύγει από τη ζωή. Δυστυχώς, ναι. Ναι, και ειδικά η Aphrodite Child με το δίσκο 666. Ένας δίσκος ορόσημο, βέβαια. Ειδικά αυτό το άλμπουμ ήταν μεγάλη επιρροή, όπου ήταν μαζί και ο Βαγγέλης, ο Παπαθανασίου, ήταν εξαιρετικός δίσκος. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά την Παρασκευή, λοιπόν, μετά τη Θεσσαλονίκη, έχετε σχέδιο για περιοδεία, θα πάτε και αλλού? Ναι, αν θα μας τα ανατρέψει όλα η κατάσταση, θα πάμε. Έχουμε την Κυριακή, θα είμαστε στην Τίνο, πάλι με το ίδιο σχήμα. Μετά πάμε Πρέβεζα, με το σχήμα καθαρά το δικό μου, χωρίς την Αντριάννα ή τον Δάκη. Καλά, ο Δάκης δεν θα μπορέσει, από ό,τι μου είπε, και μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανταποκριθεί. Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα το ξεπεράσει. Μάλιστα. Και θα πάμε μετά, έχουμε Άργος, έχουμε Καλαμάτα, έχουμε Κύθυρα, έχουμε Λευκάδα. Και σας είπα ότι εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα συνεχίσουμε. Ευτυχώς υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ανάγκη για να γίνουν τέτοια πράγματα, και αυτό μας χαροποιεί, μας δίνει ελπίδα, γιατί είχαμε να δουλέψουμε, συσσαγωγικά να δουλέψουμε, να παίξουμε μουσική πολύ καιρό και το ευχαριστιόμαστε. Και υπάρχει ανάγκη για καλό τραγούδι, το οποίο εσείς υπηρετείτε, για πολιτισμό και για τέχνη. Οπότε ραντεβού την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκης για το Ερώτικα Project με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Με σχέμι μινιμάλ να ευχηθούμε καλή επιτυχία και συναυλία και στα μελλοντικά σας σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και να είμαστε όλοι υγιείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση.